τομέας. Η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται σε έναν αγώνα διαρκείας σήμερα στην τέταρτη μέρα του. Καλωσορίζουμε στη σημερινή μας συγκέντρωση τους γονείς που όλο αυτό το διάστημα έδειξαν συμπαράσταση και κατανόηση στον αγώνα μας. Κατάλαβαν ότι ο αγώνας μας είναι ο αγώνας ο δικός τους. Αγώνας για να μην μείνει κανένα παιδί έξω από το δημόσιο σχολείο. Αγώνας για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Μια δημόσια εκπαίδευση που ισοπεδώνεται από τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συγκυβέρνησης των μεγάλων ομίλων. Θα ξεκινήσουμε τη συγκέντρωσή μας διαβάζοντας ένα ψήφισμα της Ομοσπονδίας μας για τη χθεσινή στιγερή δολοφονία του εργαζόμενου Παύλου Φίσα. Καταγγέλουμε τη δολοφονία του νέου εργαζόμενου Παύλου Φίσα από φασίστες δολοφόνους. Η δολοφονία αυτή έρχεται μετά τις επιθέσεις σε μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Πέραμα, μετά τη δολοφονία του νεαρού μετανάστη στα Πετράλωνα, μετά από τις δεκάδες επιθέσεις σε εργαζόμενους και μετανάστες. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Είναι η φυσική συνέπεια, η προέκταση της αντιδραστικής πολιτικής που ασκείται ενάντια στο λαό, τους εργαζόμενους και την νεολαία. Η δράση των φασιστικών, ναζιστικών ομάδων συμπληρώνει τις πολιτικές της εξαθλίωσης των εργαζομένων. Η παρουσία τους είναι αναγκαιότητα και άλοθη για την τρομοκρατική πολιτική κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις που υιοθετούν και επικαλούνται τη θεωρία των δύο άκρων, ταυτίζοντας πολιτικές οργανώσεις με ναζιστικές, φασιστικές εγκληματικές ομάδες. Δικαιολογούν έτσι τη δράση της Χρυσής Αυγής. Οι εργαζόμενοι, το εργατικό λαϊκό κίνημα, οι εκπαιδευτικοί θα απομονώσουν τους φασίστες, δεν θα τους αφήσουμε να τρομοκρατούν, όπως υποδείχνει λειτουργών μέσης εκπαίδευσης. Παρευρίσκονται μαζί μας σήμερα και δηλώνουν τη συμπαράσταση στον αγώνα μας το Εργατικό Κέντρο Βόρειας των Δεκανήσων, ο Σύλλογος Γυναικών ΚΟ, το Σωματείο των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο, που βεβαίως βρίσκονται και αυτοί στη δεύτερη μέρα της απεργιακής κινητοποίησης και οι οποίοι θα απευθύνουν χαιρετισμό στη συγκέντρωση. Βρισκόμαστε στη δεύτερη μέρα της 48 ώρες απεργίας στο δημόσιο τομέα. Θέλουμε να συμπαρασταθούμε με αυτόν τον τρόπο στον αγώνα των δίκαιων των εκπαιδευτικών. Εμείς από τη πλευρά μας αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα στον χώρο της υγείας. Είναι γεγονός που σημαίνει μας έχουμε φτάσει στο σημείο να κλείνουν νοσοκομεία, να κλείνουν σχολεία. Έχουν καταργηθεί όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί με μεγάλο αγώνα. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Και αυτό θα γίνει μόνο με κοινή πάρη. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Βεβαίως στη σημερινή συγκέντρωση είναι αυτονόητο ότι σμίγει η σημερινή βάρδια με τη χθεσινή βάρδια του συνταξιούχου του σημερινούς που δίνουν και αυτοί το παρόν του σήμερα εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους σε εμάς. Ξέρουμε ότι ο αγώνας τους είναι διαρκής, ξέρουμε ότι παλεύουν για δημόσια υγεία, για μια πολιτική που θα τους εξασφαλίζει δωρεάν φάρμακο, δωρεάν περίθαλψη, δωρεάν φροντίδα. Χειροκροτούμε λοιπόν το σωματείο των συνταξιούχων που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Το εκπαιδευτικό απεργιακό μέτωπο που ενισχύθηκε με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη χθεσινή μέρα εκδηλώνεται και με την παρουσία, την αισθητή παρουσία των συναδέλφων μας της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στους οποίους δίνουμε το λόγο. Δεύτερη ημέρα σήμερα, τις 48 ώρες δικής μας απεργίας, δεύτερη ημέρα συμπαράστασης στους καθηγητές του δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χαιρετίζω.
Χαιρετίζω ιδιαίτερα τους συναδέλφους και συναδέλφες νηπιαγωγούς που έχουν κλείσει όλα τα νηπιαγωγεία της πόλης της ΚΟ και είναι μαζί μας στον αγώνα μας. Καλωσορίζω και τους γονείς που είναι αρκετοί σήμερα μαζί μας, οι οποίοι με αφορμή τη συμμετοχή των νηπιαγωγών έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Μια δημόσια δωρεάν εκπαίδευση που τους προσφέρει κλειστά ολοήμερα νηπιαγωγεία, που τους προσφέρει υπεράριθμα τμήματα και που τους προσφέρει απαράδεκτες εγκαταστάσεις για την ασφάλεια των παιδιών τους. Έρχονται λοιπόν οι γονείς σε μια πρώτη επαφή, η οποία αποκαρδιώνονται από τις τρυφερές ηλικίες των παιδιών τους, από τα 6 χρόνια των παιδιών τους, και έπεται συνέχεια την οποία θα τη δουν στο μέλλον. Θέλω να δηλώσω τη συμπαράσταση στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς εθεροβάσμιας, να τους ευχηθώ καλό κουράγιο και συνέχεια και ελπίζω και η δική μας απόφαση της ΔΟΕ να είναι στην πράξη μια απόφαση συμπαράστασης και συμπόρευσης στα δίκαια αιτήματα όλου του εκπαιδευτικού κλάδου. We are members of the Federation of Secondary School Teachers of Greece. We are fighting against the severe austerity measures imposed by the Greek government and the Troikas. We are here because almost 2,000 teachers of vocational high schools of Greece were fired overnight without the implementation of any assessment criteria. We are here before our education is given to private institutions. We are here along with the parents, along with our students and their families in order to fight against the context of 60% unemployment rate and a minimum salary of 480 euros.